Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλος 58 άνομοι και παράνομοι. Καλύτερα ένας και δίκαιος που κάνει το θέλημα του Θεού παρά μύρι παράνομοι. Ο ίσος δρόμος δέλιγμα για τον άνομο. Παριμίες. Κόσμος είναι όλοι όσοι έχουν φρόνημα φιλόκοσμο και υλικό που γι' αυτό το λόγο εύκολα ακούνε τους αιρετικούς που είναι και φιλόκοσμοι και υλικοί και διδάσκουν εφετά και επιθυμητά που απευθύνονται στη φιλόκοσμή τους προαίρεση όπως δηλαδή οι δάσκαλοι τέτοιοι και οι μαθητές τους και γι' αυτό και οι χριστιανοί που έχουν άλλο φρόνημα βρίσκουν και εχθρούς και αντιπάλους τέτοιους γιατί άλλα φρονών όχι ουράνια και θεία. Ο φιλόκαλης προαίρεσης και θεοφιλής άνθρωπος ζώντα ο φρόνος και ενάρετα γνωρίζει και αγαπά το Θεό και υπακούει στις ορθές και αληθινές διδασκαλίες των Αποστόλων που προέρχονται από το Θεό. Ο έχον ότα ακούει να δηλαδή έχει αυτιά και ἀκοή μόνο όποιος υπακούει στο Θεό αλλιώτικα, τα αυτιά για ανυπακοή και παρακοή. Ακάθαρτοι και συχαμεροί όσοι κάνουν έργα πονηρά και ακάθαρτα αφού η πίστη χωρί έργα είναι νεκρή και όποιο έχει τέτοια πίστη είναι και αυτός νεκρός και συχαμερός και αδόκιμος σε κάθε αγαθό. Ομολογούν πω τάχα είναι με το Θεό και τον γνωρίζουν καλά αλλά με τα έργα τον αρνούνται και καταντούν τέτοιοι βδελικτοί και απειθείς και αδόκιμοι στο καλοτήτως. Με πολλού τρόπου και διαφορετικού γίνεται η άρνηση. Ένα με το άλλο να λένε και άλλα αντίθετα, ολότελα να κάνουν. Επειδή στα Αποστολικά χρόνια υπήρχαν πολλοί κακοί άνθρωποι, για να μην ταράζεται γι' αυτό ο Απόστολο, προείπε ότι σε μεγάλο σπίτι βρίσκονται σκεύη χρυσά και πύληνα, δηλαδή στον κόσμο θα βρίσκει και καλού και κακού. Αλλά στα μεταγενέστερα χρόνια θα γίνουν πολύ κακοί. Και μην παραξενεύεσαι, γιατί και στα χρόνια του Μωησί ήταν ο Ιαννή και ο Ιαμβρή, οι, οι μάγοι στην Αίγυπτο που εναντιώθηκαν στο Μωυσή όταν προσπάθησε να απελευθερώσει του Εβραίου με πολύ παρησία και δύναμη, και γι' αυτό μη λυπάσαι. Δύσκολα χρόνια θα έρθουν και πολύ άσχημα εξαιτία των κακών ανθρώπων. Τότε και θα δει ανθρώπου φίλου με αποτέλεσμα να γεννηθούν από τη ρίζα του κακού αυτή πάθη και καταστροφή όλων. Κλάδι, φυλαυτία, η φυλαργυρία και η δόξα και η περηφάνεια και η βλασφημία αλλά και απίθεια στους και αχαριστία και ανοσιότητα και αστοργία και ασπονδία και αφιλία και διαβολή και κακολογία και ακράτεια λόγου και κοιλία, και παθών και αποθυρίωση και αφιλαγαθία και προδοσία φιλίας και αφθάδεια και αβεβαιότητα και θρασίτητα και ύβρη και φιλιδονία μάλλον παρά φιλοθεία και μόρφωση και υπόκριση ευσεβίας αλλά χωρίς έργα ευσεβή και όλους αυτούς τους ανθρώπους αν συναντήσεις απόφευγε τους. Όταν κανείς φθαρεί από τα πάθη γίνεται αδόκιμος και στην πίστη του και πάντως δεν πρόκειται να αυξηθούν περισσότερο όπως και εκείνοι οι μάγοι που ελέγχθηκαν και φανερώθηκαν ότι η φαντασία ήταν τα θαύματά τους και απάτη όσων έβλεπαν και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι να ομολογήσουν ότι νικήθηκαν δάκτυλος Θεού εστιν, ενώ εκείνον άνοια έκδηλη πάση. Τιμό Μην ταράζεσαι. Αν οι πονηροί βρίσκονται σε χαρά και άνεση και οι ενάρετε σε πειρασμού και θλίψη, γιατί έτσι απαιτεί η φύση των πραγμάτων. Ω αθλητή του Χριστού, από τη βάφτισή σου ανάγκη να γεμίζει ιδρώτα στην παλέστρα του αγώνα τη αρετή. Μη ζητά και ανάπαυση που είναι κάτι ανόητο και μη ζηλεύει την πρόοδο των εχθρών τη πίστη και αρετή, γιατί αυτό είναι όχι πρόοδο, αλλά κατεβόδιο στην πλάνη και χειρότερο, δηλαδή να πλανούν και να πλανούνται από το διάβολο που έχουν για δάσκαλό του την κακία. Εσύ όμω μείνε σταθερό και ακλόνητο, επειδή όχι απλώ έμαθε, αλλά με δοκιμή και πληροφορία γνώρισε. Θαύματα που έκανα εγώ, αλλά και εσύ. Είπαμε λοιπόν πιο πάνω ότι με πολλού τρόπου και διαφορετικού γίνεται η άρνηση. Ένα με το άλλο να λένε και άλλα αντίθετα ολότελα να κάνουν. Άλλο όταν δεν προνοεί κανεί του δικού του και τότε γίνεται χειρότερο και από άπιστο, και γι' αυτό δεν αρκεί να σωθεί μόνο ο χριστιανό, αλλά πρέπει να κοιτάξει να σώσει και τους άλλους δίπλα του με συμβουλές και διδασκαλίες και το παράδειγμά του και βέβαια πρωτίστως οι μητέρε. Οφείλουν πολλά ευσεβή μαθήματα να δώσουν στα παιδιά τους και αυτά πάλι να ανταποδώσουν την προσήκουσα περιποίηση όπως άλλωστε και κάθε χριστιανό στους δικούς του και υλικά αλλά όχι οι πραγματικοί και όχι οι φιλόσαρκοι μοναχοί που αποκλείονται από αυτό το έργο σαν κτήμονες. Και πάλι άρνησε η πλεονεξία που είναι η δολολατρία και γι' αυτό όποιος βρίζει με τα έργα του το Χριστό δεν ωφελείται από το όνομα του Χριστιανού Μέγας Βασίλειος. Είπε ο Κύριος, ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνο με τα λόγια και με τιμά μόνο με τα λόγια από τα χείλη του, αλλά η καρδιά του πόρου απέχει από μένα και είναι πολύ μακριά μου. Και αυτά γιατί η Θεία Λατρεία και η εσωτερική αγάπη στο Θεό κατάντησε εξωτερική προερχόμενη από το φόβο των ανθρώπων και πολιτική σκοπιμότητα, Ισαία. Ενεργούσαν δηλαδή και έπρεπε τον νόμο το ότι οι Ισραηλίτες επειδή στηρίζονταν όχι στην αγάπη του Θεού αλλά στον ανθρώπινο φόβο. Ο ευσεβής τους άρχοντας Εζεκίας που αναμόρφωσε τον Ισραηλιτικό λαό τους επέβαλε και επομένως ενεργούσαν από φόβο και όχι από αγάπη και άλλωστε έβρισκαν παραδόσεις σε εισαγωγικά που ανέτρεπαν τον νόμο ως άλλες καινοτομίες και ερμηνείες δήθεν του νόμου με αποτέλεσμα να νομίζουν ότι είναι φιλόθεοι αλλά να ελέγχονται όμως εκ των πραγμάτων για το αντίθετο. Καταραμένος όποιο κάνει το έργο του άμελος, η ερεμίας. Λέει ο Κύριος, όποια κατάσταση βρίσκεται το πρόβατο το οποίο αρπάζει το λιοντάρι και ο ποιμένας προσπαθεί να το σώσει και κατορθώνει τελικά να σώσει από το στόμα του μόνο δύο πόδια ή ένα αυτή. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται ο Ισραηλιτικός λαός και επομένω ελάχιστοι θα σωθούν τελικά αμό. Εάν χωρίσει τίμιο λόγο του κυρίου, όπου ανάξει ανθρώπινε σκέψει, θα γίνει ω προφήτη πραγματικό, άφοβο στόμα μου. Θα επιστρέψουν άλλοι σε σένα και όχι το αντίθετο, γιατί άνομοι από την αδικία του θα πεθάνουν και το αίμα του θα σου ζητηθεί η ηρεμία. Αν επιστρέψει σε μένα και διώξει τι όποιε αμφιβολίε σου και εμπιστευτεί στη θεία μου πρόνοια, θα έχει παρησί αλλά και την τιμή να είστε σε ενώπιον Θεό υπηρέτη του επίσημο, απολάβοντα τη θεία εύνοια. Εγώ θα σε βοηθήσω να επανέλθει με μακροθυμία. Κι ας είσαι τώρα αποθαρρυμένο και έπειτα θα με μιμηθεί άγοντα το γένο των ανθρώπων στα κρήτονα. Εσύ θα ελκύσει άλλου, και όχι ολιγορώντα να γίνει έρμεο των άλλων, μένοντα σταθερό στην ευσέβεια. Παρανομώντα σε κήρυκα, είσαι πρεσβευτέ, είναι ολότελα σεβέ, δημοσθένη. Οι παράνομοι θησαυρίου δόλο θα αφελήσουν του παράνομου. Η αρετή και η λαιμοσύνη όμω θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την καταστροφή παροιμία. Αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία του άνομου θησαυρισμού γιατί τα πολλά πλούτη δεν δίνουν μακροβιότητα του μάλιστα εφόσον πολύ πλούσιοι αυτοκαταστρέφονται από την πολλή ασωτεία που δεν θα την πραγματοποιούσαν αν δεν είχαν χρήματα. Και υπάρχει μια ωραία αφήγηση σχετική περιθεία προνοία από του μαγαρίτε του Χρυσοστόμου. Κάποτε ένα άνθρωπο δεν πίστευε στη θεία πρόνοια και του εμφανίστηκε στον δρόμο ένα άγγελο με μορφή ανθρώπου. Συνοδοιπορώντα λοιπόν νύχτωσε και κοιμήθηκαν φιλοξενούμενοι σε ένα πλουσιόσπιτο. Το βράδυ όμω ο Άγγελο έπιασε και εξαφάνισε ένα πολύτιμο σκεύο που είχαν εκεί και την επόμενη βραδιά σε άλλο σπίτι, πάλι το βράδυ, πήρε τη ζωή ενό βρέφου στην κούνια. Και την τρίτη που φιλοξενήθηκα σε σπίτι πάμπτωχων ανθρώπων, συνέβη το εξή. Ο Άγγελο άρχισε να επισκευάζει γρήγορα γρήγορα κάποιε οικοδομικέ ατέλειε και έπειτα φάνηκε να ξεκουράζεται. Όταν λοιπόν την επόμενη ρωτήθηκε από τον άνθρωπο, γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Ο Άγγελο Κυρίου το αποκάλυψε μαζί με την ταυτότητά του και τα ακόλουθα. Στο πρώτο σπίτι ήταν όλοι ευλαβεί και έπρεπε αυτό το πολύτιμο σκεύο να φύγει από εκεί γιατί ήταν προϊόν κλοπή. Και ήρθε στα χέρια του χωρί να το γνωρίζουν. Το βρέφο πάλι το έστειλε ο Θεό να το φέρει κοντά του. Τώρα, γιατί προείδε ο κύριο ότι αν μεγάλωνε θα γινόταν εγκληματία. Στο τρίτο πάλι σπίτι οι άνθρωποι ήταν κακότροποι. Και όσο ήταν φτωχοί ήταν μαζεμένοι. Η κακία τους δεν ξεπερνούσε τα όρια που είχε βάλει η φτώχεια τους. Στους τοίχους όμως του χαμόσπιτου που ζούσαν υπήρχε ένας πολύ μεγάλος θησαυρό. και αν τον έβρισκαν θα πραγματοποιούσαν όλα τους τα πονηρά σχέδια και πάθη και και γι' αυτό ο άγγελος πήρε τη θεία εντολή να κρύψει καλά το θησαυρό αυτό για κάποιου άλλου. Ούτε και απαλλάσσουν από τιμωρία βέβαια το πλούσιο όταν θα πεθάνει έτσι μετανόητο και ανόητο, γιατί κακό δεν είναι να έχει κανεί χρήματα και να τα δίνει στου φτωχού. Αλλά κακό είναι εξίσου και το να έχει κανεί χρήματα και να τα καταναλώνει μόνο του ή και να τα κρατάει για τον εαυτό του και τα πάθει. Τόσο κακό είναι και το να μην έχει κανεί χρήματα και κτήματα κλπ. Και αλλά να θέλει να έχει και να κάνει σαν να είχε και έκανε η κακή διαχείριση του χρήματο. Υπάρχουν δηλαδή πάμπτωχοι που του τρέχουν τα σάλια να αποκτήσουν με κάθε τρόπο κάτι παραπάνω, χωρί ηθικού φραγμού. Και το κυριότερο, χωρί να λένε ένα δόξα τω Θεώ για τον επίουσιο. Αντίθετη, οι περίφημη εθνική μα ευεργέτη που πράγματι αγάπησαν τον συνάνθρωπο και άφησαν σχετικό ωφέλιμο έργο όπω αυτή, οι οποίε σχετίστηκαν και με το πρόσωπο τους του συγγραφέα του παρόντο, η οικογένεια Χορέμι Μπενάκη, η οποία άρχισε τι ευεργεσίε τη στη σταδιοδρομία του μικρού ήδη Αναστάσιου Κεφαλά από τα που του πλήρωσε για να πάει από Θράκη, στη Λιβρία, στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι και τα έξοδα για την έκδοση του παρόντο. Τότε και ούτω καθεξής, αλλά και ο Πολύς Ανδρέας Συγκρός από το Λυφή που πρωτοδίδεξε ο Άγιος Νεκτάριος και αγάπησε ευεργετώντας τους Λυθιώτες όπως και ο Συγκρός, συνεχώς έκτοτε, αλλά και Αντώνιος Παπαδάκης από την Κρήτη με υποτροφία του οποίου σπούδες ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας και πώς οι Άγιοι Πάμπλωτοι τελικά πέθαναν πάμπτωχοι γιατί Προτίμησαν αντί των επηγείων τα όπω ο Άγιο Αντώνιο, που δόρισε σε φτωχού 300 έφορα χωράφια, πριν γίνει πραγματικό ακτύμονα και παρθένο μοναχό, αλλά και ο μέγα βασίλειο, με τι περίφημε βασιλιάδε του, και ο πτωχότατο και ελεήμονα παπαπλανά των ημερών του Αγίου Νεκταρίου, που ό,τι του έδιναν έδινε σε φοιτητέ να σπουδάζουν, αλλά και σε νεαρέ κοπέλε να παντρευτούν, ενώ δεν λείπουν και λαμπρά παραδείγματα σε χαλεπού χρόνου για την πατρίδα μα οι περίφημοι ελεήμονε. Άγιο Ιωάννη, πατριάρχη Αλεξανδρία, όταν έπεσε αυτή η χιλιετή ελληνική Ανατολή στα χέρια του Ισλάμ και έρχονταν μοιριάδε προσφύγων στα χριστιανικά νέα σύνορα, όπω και στι μέρε μα, αλλά και ο Ιωάννη Βατάτζη στο Βυζάντιο. Και οι περισσότεροι αυτοκράτορε και αυτοκράτηρε, γιατί έκαναν πράξη το Ευαγγέλιο και καρπούνταν τη θεϊκή ιδιότητα τη φιλανθρωπία. Αυτό βέβαια έχει ξεχωριστή θέση και στον ευαίσθητο χώρο τη κοινωνική πρόνοια, αλλά και τη και τη ιστορία τη παιδεία και την καθημά Ανατολή και όχι μόνο επί σειρά αιώνων και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευση και σε όλου του τομεί του επιστητού από το Βυζάντιο και το κρυφό σχολείο στι μέρε μα. Και α μην λησμονούμε ότι η Εκκλησία μα είναι πάντοτε μέγα διδασκαλείο. Όπω το άγρο στα φίλη προξενεί βλάβη και δυσάρεστη αίσθηση στα δόντια και ο καπνό στα μάτια, έτσι και η ανομία όλου του ανθρώπου που τη χρησιμοποιούν. Όταν ρωτήθηκε ο Σόλωνα πώ άριστα οι πόλει κατοικούνται, απάντησε όταν υπακούν οι πολίτε στου άρχοντέ του και αυτοί του νόμου. Στου δούλου η ανάγκη νόμου και στου ελεύθερου ο νόμο ανάγκη, δημάνδη. Ο νόμο θέλει βέβαια να ευεργετεί τον ανθρώπινο βίο, αλλά δεν μπορεί. Αν οι ίδιοι δεν συνεργάζονται και θέλουν να υποφέρουν γιατί στου πειθαρχούντε δείχνει την ίδια αρετή, επίκτητο. Η αμαρτωλή είναι βεβαιότητα ότι αυτοκαταστρέφονται όπω όταν μόνοι μα τρώμε την αγουρίδα και ξενιζόμαστε από τη στριφνάδα, και όπω πάει η σκουριά και τρώει το σίδηρο και ο σκόρο στα ενδύματα, το σκουλί και το ξύλο. Και πάντοτε η κακία των άνθρωπων, γιατί οι καλοί πάντα ανταμείβονται αργά ή γρήγορα και οι κακοί τιμωρούνται. Όπω βλέπουμε και στην αρχή τη Οδύσσια, όπου και στο προήμιο, γνωρίζουμε προλογικά τα πάντα. Τόπο και χρόνο και υπόθεση, αλλά και το κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα. Δηλαδή οι κακοί τιμωρούνται, οι ευσεβείς διασώζονται από το Θεό και ευλογούνται, είτε λέγονται οι ασεβείς και άνομοι μνηστήρες ή και οι νύποι, οι εταίροι του ομυρικού ήρωα και γενικά, όποιος αδικεί. Σε αντίθεση με τον ευσεβή κατά πάντα Οδυσσέα, όπως τονίζει και ο ίδιος ο Θεός Πολλαχού, αιτιολογώντας την ευνοιά του στο θνητό αυτά, αλλά και σε πολλούς όμοιους του. Στους ασθενείς σωτήρες οι γιατροί και στου αδικούμενους οι νόμοι. νόμοι αληθέστατοι τον νόμο και τον άρχοντα και το σοφότερο κόσμο, υπακούμε γιατί τα παράνομα γινόμενα είναι άχρηστα. Μακάριου άνθρωπο που δεν παρεύει εντολή, μέγα θα κληθεί στη Βασιλεία των ουρανών γιατί αυτό νόμο κυρίου θα μελετήσει μέρα και νύχτα και θα είναι σαν το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τι διεξόδου των υδάτων και θα καρποφορήσει τον καιρό του. Μακάριου λοιπόν, όποιο τηρήσει εντολή, γιατί θάνατο δεν θα γευτεί, αλλά θα μεταβεί από το θάνατο στη ζωή, σημειώνουν πώς μπορεί κανείς καλύτερα και ευσεβέστερα να τιμήσει το Θεό από το να κάνει το θέλημά Του. Δεν ήρθαμε στον κόσμο για να νομοθετήσουμε αλλά για να πειθαρχήσουμε, να υποταχτούμε στους νόμους του Θεού που σε όλα πριτανεύει και σε ό,τι άνθρωποι λένε τύχη και πρόνοια και θεσμούς. Πλούταρχος,